Νομίζω ότι είναι θετικό το αποτέλεσμα για το ΚΚΕ. Νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε στην προεκλογική περίοδο και πείσαμε έναν κόσμο ότι η μόνη αντιπολίτευση θα είναι το ΚΚΕ στην επόμενη κυβέρνηση. Γιατί είχαμε και την περίοδο αυτή που πέρασε, όπου υπήρχε μια συμπολίτευση ουσιαστικά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι. Συμπολίτευση, όταν λέτε, εννοείται το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε μια συμπολίτευση όταν εδώ το 50% των νομοσχεδίων ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας, το 70% από το ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε ουσιαστικά μια συμπολίτευση σε αυτή τη γραμμή, σε αυτά τα στρατηγικά σημεία που είχε η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο. Το ΚΚΕ, αυτές οι δυνάμεις, οι νέες δυνάμεις, οι 10 βουλευτές επιπλέον θα διατεθούν εδώ στο ίδιο το λαό, να μπει εμπόδιο στα δύσκολα, σε απολύσεις, σε πληστηριασμούς, σε όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική η οποία θα ασκηθεί και το επόμενο διάστημα.